ψαλτήριων τερπνών. Το ύφος, το ήθος και ο ήχος. Χρώματα τέχνης απαράμιλης, διάκονη αναλογίου εκλεκτή, πνοές ενετικές, φωνές που ουρανοδρομούν. Ψαλτήριον τερπνών, μια εκπομπή για την μουσική των αγγέλων, την θεόσδοτη βυζαντινή μουσική. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης και καθηγητής βυζαντινής μουσικής, Πέτρος Νικήτας. Thank you.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Ερών και Νεγρίτης, στο Ραδικιβωτός, στους 99,2 FM και στην εκπομπή Ψαλτήριο Τερπνό του πρωτοψάλτου και καθηγητού Βυζαντινής Μουσικής Πέτρου Νικήτα. Να σας υπενθυμίσουμε πώς μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά στους εξής ή στο χώρους. Στο site της Μητροπόλεως μας, www.imsn.gr, αλλά και διαμέσου του προσωπικού μου ιστοχώρου στο www.petrosnikitas.gr. Κυρίες και κύριοι, στην σημερινή μας εκπομπή έχουμε την χαρά να έχουμε μαζί μας τον κύριο Κωνσταντίνο Πολίτη από την Αθήνα, πρωτοψάλτη στον Άγιο Αλέξανδρο Παλαιού Φαλήρου Αθηνών, αλλά και πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ιεροψαλτών Ελλάδος. Καλησπέρα κύριε Πολίτη και σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας. Χαίρετε κύριε Νικήτα, εγώ σας ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία και εύχομαι και σε εσάς και στους ακροατές καλή σαρακοστή και υγεία πάνω απ' όλα. Να είστε καλά κύριε Πολίτη. Ο λόγος που σας κάλεσα σήμερα να μιλήσουμε είναι κυρίως η ΟΜΣΙΕ, της οποίας είστε ενεργός και δραστήριος πρόεδρος. Πείτε μας ποιες είναι οι τωρινές δράσεις και δραστηριότητες της συγκεκριμένης ομοσπονδίας, η οποία παίζει και πρέπει να παίζει κυρίαρχο ρόλο στα ιεροψαλτικά δρόμενα της Ελλάδος. Καταρχήν επιτρέψτε μου να σας πω ότι σε σχέση με τους προκατόχους μου είμαι ελάχιστος, δεδομένου ότι στην Ομοσπονδία μας υπήρξαν πρόεδροι τα μεγάλα αναστήματα ιστορικά του χώρου μας. Η Ομοσπονδία Συλλόγων Ιεροψαλτών Ελλάδος ιδρύθηκε το 1979 από τους Συλλόγους Ιεροψαλτών, που ήδη είχαν διαμορφωθεί από τις αρχές του 20ου αιώνα, τέλη 19ου αιώνα. Και πρώτος πρόεδρος ήταν ο Μανώλης Χατζημάρκος, ο αημίστος. Η Ομοσπονδία επί της ουσίας συστήθηκε πάνω σε μια οραματική βάση που έθεσε στα τέλη της δεκαετίας του 70 ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος κυρός Χριστόδουλος και βασίστηκε πάνω στην ανάγκη οι ψάλτες να μετεξελιχθούν από μια αδελφότητα ομοτεχνών σε ένα σύγχρονο κοινωνικό μέτωπο, σε μια σύγχρονη κοινωνική οντότητα. Έτσι λοιπόν το 1979 έγινε ένα συνέδριο στο Βόλο, ένα ιστορικό συνέδριο, στο οποίο προσεκλήθησαν και συμμετείχαν οι μεγάλες προσωπικότητες του χώρου από όλη την Ελλάδα και έτσι συνεπήχθη η πρώτη διοικούσα επιτροπή της Ομοσπονδίας που αποτελούνταν από τον Μανώλη Χατζημάρκο, τον Αθανάσιο Καραμάνη, τον Χρήστο Χατζηνικολάου, τον Νικόλαο Λόλο και τον Κυριαζή. Αυτά τα πέντε πρώτα άτομα λοιπόν δημιούργησαν τις συνθήκες και λίγους μήνες αργότερα, το Μάιο του 1979, έγινε η Συντακτική Γενική Συνέλευση, η οποία δημιούργησε πλέον την Ομοσπονδία. Το προηγούμενο διάστημα είχαν δημιουργηθεί σύλλογοι στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας και μάλιστα μελετώντας τώρα τα αρχεία, διότι φέτος συμπληρώνονται 40 χρόνια από την ίδρυση της Ομοσπονδίας και προσπαθούμε να μαζέψουμε όλο το υλικό και να κάνουμε μια συντεταγμένη παρουσίασή του και προς τη φιλόμουση κοινότητα και προς τους συναδέλφους μας ιεροψάλτες. Αυτοί οι σύλλογοι άρχισαν να συστήνονται σε όλες τις περιοχές, δραστηριοποιήθηκαν εκατοντάδες, χιλιάδες συνάδελφοι επί της ουσίας και έτσι έχουμε σήμερα 55 συλλόγους μέλη, ιστορικούς συλλόγους. Ο σύλλογος της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης είναι ιδρυμένοι στην πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα, 1905-1903 και αυτό είναι ουσιαστικά μια πολύ παλιά δομή και σε σχέση με τις υπόλοιπες του ελληνικού κράτους. Κύριε Πολίτη, τώρα πόσοι σύλλογοι είναι ενεργοί? Είναι ενεργοί αρκετοί. Οι σύλλογοι στην Ομοσπονδία είναι 55. Ναι. Δεν είναι όλοι το ίδιο ενεργοί. Διότι όπως είναι γνωστό και εσείς το ξέρετε, δυστυχώς στην εποχή μας υπάρχει μία αποστροφή προς τα κοινά. Και για το γεγονός ότι και αυτές οι συλλογικότητες πολλές φορές δεν κρατήθηκαν στο ύψος των περιστάσεων και των αναγκών των χώρων που εκπροσωπούσαν και δεν μιλώ μόνο για την ψαλτική κοινότητα,
Μιλώ γενικότερα για αυτό που καλώς ή κακώς εννοούμε ως συνδικαλιστικό κίνημα στην Ελλάδα. Βέβαια θέλω να ξεκαθαρίσω ότι η δική μας η οντότητα δεν είναι συνδικαλιστική. Οι ψάλτες δεν έχουν συνδικαλισμό, έχουν συλλογικότητα. Διότι, όπως και εσείς το γνωρίζετε, σε όλες τις συνδικαλιστικές οντότητες υπάρχει ένα κυρίαρχο δεδομένο, το οποίο είναι η απεργία. Οι ψάλτες δεν κάνουν απεργία. Οι ψάλτες είναι άνθρωποι της Εκκλησίας, εκπορεύονται από την Εκκλησία, καταλήγουν στην Εκκλησία, είναι άνθρωποι πιστοί και το τελευταίο πράγμα που θα σκεφτόντουσαν ήταν να κάνουν απεργία. Άρα δεν υπάρχει συνδικαλισμός λοιπόν στην Εκκλησία. Υπάρχει αυτό το καλώς εννοούμενο ενδιαφέρον για την τέχνη. Αυτοί οι σύλλογοι λοιπόν δεν είναι όλοι ενεργοί. Είναι ενεργοί περίπου 40-45 σύλλογοι. Αλλά και αυτοί που δεν είναι ενεργοί δεν είναι για λόγους διαχειριστικούς και διεκπεραιωτικούς, όχι για λόγους ενδιαφέροντος για την τέχνη. Κύριε Πολίτη, τα μελλοντικά σας βήματα και σχέδια ως Ομοσπονδία ποια είναι, ούτως ώστε να ωφεληθεί αυτός ο κλάδος της Εκκλησίας μας, δηλαδή οι ιεροψάλτες μας? Κοιτάξτε, στην Ομοσπονδία μας από συστάσεως υπερίσχυσε μία προσπάθεια η οποία ήταν κυρίως εργασιακή. Επειδή το ιεροψαλτικό λειτουργήμα δεν είναι θεσμοθετημένο ικανά στο βαθμό που έπρεπε και οι ψάλτες κουβαλάνε στην πλάτη τους ένα νομοθέτημα από το 1940, το νόμο 2240, ο οποίος αναφέρει ότι ως κατώτερος κλήρος εξαιρούνται τη συλλογική συμβάση ως εργασίας. Έγινε αυτή η προσπάθεια με σκοπό οι ψάλτες να γίνουν κάποια στιγμή όπως και οι ιερείς υπάλληλοι. Αυτό όμως επί της ουσίας δεν ήταν κάτι εφικτό, εμπολής δεν ήταν και ζητούμενο από πολλούς εξημών, οι οποίοι είχαν και άλλα επαγγέλματα. Και έτσι πέρασε λίγο σε μία δευτερεύουσα αυτό, εάν δεν κάνω λάθος, ο μακαριστός ο Χριστόδουλος πρέπει να έκανε πολύ μεγάλες προσπάθειες. Έκανε ακριβώς και η Ομοσπονδία ήταν μέρος αυτών των προσπαθειών. Αργότερα ως Αρχιεπίσκοπος ο μακαριστός έφτιαξε τον κανονισμό ιεροψαλτών, που είναι και το βασικό νομικό κείμενο, το βασικότερο, για την ψαλτική στις μέρες μας, το οποίο όμως δεν είναι πλήρες. Και υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα, ότι λόγω των μνημονίων και της νέας νομολογίας που έχει επικρατήσει στα εργασιακά θέματα, πολλές από τις αναφορές του είναι και σχετικά παροχημένες. Γι' αυτό και παρακαλούμε διαρκώς την Εκκλησία να ενσκύψει στο πρόβλημα αυτό και να ξαναδημιουργηθεί αυτή η Συνοδική Επιτροπή Ψαλτικής. Όταν λέτε αναφορές, να αναθεωρηθεί ο κανονισμός ιεροψαλτών. Κύριε Πολίτη, όταν λέτε αναφορές, σε ποια σημεία περίπου μπορείτε να μας πείτε? Νομίζω ότι δεν είναι της παρούσης να μπούμε σε εργατολογικά και σε εργασιακά ζητήματα. Εν περιλήψη δηλαδή. Ένα απλό παράδειγμα, ας πούμε. Πάρα πολλοί συνάδελφοί μας είναι συνταξιούχοι. Ναι. Η νομοθεσία, η εργατική, αυτή την εποχή δεν δίνει ιδιαίτερα δικαιώματα στους συνταξιούχους για να ασκούν κάποια επιπλέον εργασία. Αυτό δημιουργεί προβλήματα σε πολλούς. Δεν θέλω όμως να επεκταθώ περισσότερο. Σας λέω ένα απλό παράδειγμα. Ναι. Πάρα πολλά παραδείγματα. Αλλά αυτά πρέπει να συζητηθούν πρώτα μέσα στους χώρους της Εκκλησίας, προκειμένου να οριμάσουν προτάσεις. Και για να συμβεί αυτό πρέπει να συνταχθεί ένας δημόσιος διάλογος που να είναι στο επίπεδο που το αρμόζει. Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο μέλημα, όπως σας είπα. Εμάς επί των ημερών μας επεκράτησε η άποψη να δώσουμε βαρύτητα και σε κάποιες άλλες πτυχές της ψαλτικής. Δηλαδή κυρίως στη μορφωτική πτυχή, στην εκπαιδευτική πτυχή των ψαλτών. Το βασικότερο. Και στην διεθνή αναγνώριση της ψαλτικής. Ζούμε σε ένα διεθνές περιβάλλον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και συμβαίνουν πράγματα γύρω μας τα οποία, όσες φορές αδυνατούμε να τα παρακολουθήσουμε, στο τέλος τα βρίσκουμε μπροστά μας με αρνητικό τρόπο. Βλέπετε στις μέρες μας πώς αυτή η έλλειψη ενδιαφέροντος τον καιρό που έπρεπε για το μακεδονικό ζήτημα μας φέρνει σήμερα μπροστά σε οδυνηρές συνέπειες, τις οποίες εκτιμώ ότι θα είχαμε αποφύγει αν πριν από 50 χρόνια είχαμε δραστηριοποιηθεί ως έθνος και ως κράτος
με τον τρόπο που έπρεπε. Πολύ σωστά. Το ίδιο πράγμα ισχύει και με την ψαλτική. Εάν δεν θεσπίσουμε και δεν οριοθετήσουμε το χώρο μας και δεν τον ισχυροποιήσουμε με οποιαδήποτε μέσα μας δίνει αυτή η διεθνής πρακτική, πολύ σύντομα υπάρχει ο κίνδυνος να το χάσουμε αυτό το μεγάλο θησαυρό που έχουμε. Εμείς λοιπόν στραφήκαμε προς το Υπουργείο Πολιτισμού και χρησιμοποιώντας τη σύμβαση, τη νέα σύμβαση αυτή του 2003 για την άειλη πολιτιστική κληρονομιά, κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια από το 2017 προκειμένου η ψαλτική να αναγνωριστεί διεθνώς ως στοιχείο άειλης πολιτιστικής κληρονομίας της ανθρωπότητας. Είχε προηγηθεί μια εμπνευσμένη πρακτική του καθηγητή του κ. Αλιγιζάκη, ο οποίος είχε συντάξει το Εθνικό Δελτίο, ένα κείμενο δηλαδή με το οποίο το ελληνικό κράτος για πρώτη φορά μετά από 200 χρόνια λειτουργίας του αποδέχτηκε καλλιτεχνική αξία για την ψαλτική τέχνη, και είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολήσει αυτό, διότι μέχρι τώρα δίνονταν μόνο η θεολογική και η θρησκευτική αξία, ενώ αυτό είναι το πρώτο κείμενο που ουσιαστικά κατατάσσει την ψαλτική στην πολιτιστική, ας πούμε, στον πολιτιστικό χώρο της πατρίδας μας. Εμείς λοιπόν προχωρήσαμε αυτό και με μια ειδική επιτροπή που συστήσαμε και αρκετές προσπάθειες που κάναμε, κατατέθηκε τον Απρίλιο του 2018 στη Γαλλία ένας φάκελος κοινός από την Ελλάδα και την Κύπρο, στην οποία η Ομοσπονδία μας λειτουργήσε ως τεχνικός σύμβουλος, με την οποία έχουμε θέσει υποψηφιότητα, προκειμένου στην ερχόμενη διακυβερνητική συνέλευση του 2019, που θα διενεργηθεί τον Δεκέμβριο του 2019 στην Κολομβία, να ψηφιστεί η ψαλτική τέχνη από όλα τα κράτη της UNESCO ως διεθνής πολιτιστικός θησαυρός. Θεωρώ ότι αυτό είναι μια πολύ σημαντική τομή. Ένα πολύ σημαντικό βήμα, κύριε Πολίτη. Διότι, όπως σας είπα, ζούμε σε ένα διεθνές περιβάλλον. Σημασία δεν έχει τι λέμε εμείς για τον εαυτό μας. Τι λένε οι άλλοι για τον εαυτό μας. Πολύ σωστά. Κύριε Πολίτη, η συνεργασία σας ως Ομοσπονδία πώς είναι με την ηγεσία της Εκκλησίας της Ελλάδος? Υπάρχει η αναμενόμενη ανταπόκριση προς την ομσία? Κοιτάξτε, καταρχήν στο πρόσωπο του Μακαριωτά, του Αρχιεπισκόπου, πρέπει να σας πω ότι βρήκαμε πολύ θερμή υποστήριξη. Σε όλα αυτά τα θέματα ο Μακαριώτατος και γνώση έχει και βοήθεια μας προσφέρει. Και για να το εξειδικεύσω λίγο αυτό, όταν ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθειά μας, εξηγήσαμε στο Μακαριώτατο πόσο αδύναμοι είμαστε μπροστά σε τέτοιες πρωτοβουλίες. Και ο Μακαριώτατος πραγματικά στάθηκε δίπλα μας και μας έδωσε και επιστημονικούς συμβούλους και βοήθεια για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Και στο δρόμο για την UNESCO αναδείχθηκε μία σειρά προβλημάτων της ψαλτικής ως επιστήμης και ως λειτουργήματος. Και το πρώτο πράγμα που εντοπίσαμε είναι ότι υπάρχει μία μεγάλη αδυναμία στην εκπαίδευση. Όπως είναι ενδεχομένα γνωστό, η μουσική εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι μη τυπική εκπαίδευση. Υπό την έννοια αυτή δεν προκύπτει στο τέλος της μουσικής εκπαίδευσης ακαδημαϊκό δικαίωμα. Προκύπτει ένα λανθάνον εργασιακό δικαίωμα. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που προσπαθούμε να βάλουμε επιτάπητος είναι το θέμα της εκπαιδεύσεως. Είπαμε λοιπόν στο Μακαριώτατο ότι όλα τα ζητήματα αυτά πρέπει να τεθούν στην πολιτεία με έναν ισχυρό τρόπο. Η Εκκλησία αυτή τη στιγμή έχει 80 σχολές περίπου μητροπολιτικές και ιδρυματικές βυζαντινής μουσικής, στις οποίες διδάσκονται εκατοντάδες, χιλιάδες παιδιά τη βυζαντινή μουσική. Τα διπλώματα των οδείων που λαμβάνουν δεν έχουν ακαδημαϊκό δικαίωμα. Σύμφωνα με τη σύμβαση της Μπολόνια, οποιοδήποτε περνάει από μια εκπαίδευση παίρνει τίτλους σπουδών οι οποίοι αντιστοιχούν σε πιστωτικές μονάδες. Τα πτυχία των οδείων αντιστοιχούν σε 0 πιστωτικές μονάδες. Άρα υπάρχει ένα σαφές ζήτημα στο πώς αυτοί οι άνθρωποι που αποφυτούν από τις σχολές, οι οποίοι σπουδάζουν για πολλά χρόνια, όχι μόνο βυζαντινή, και ευρωπαϊκή μουσική, θα μπορέσουν να προωθηθούν. Θα μπουν στον εργασιακό στίβο. Ναι. Και στον επαγγελματικό, αλλά και τον ακαδημαϊκό. Σε συνεργασία λοιπόν με τον Μακαριώτατο, κάναμε ένα πρώτο βήμα για να διερευνήσουμε το θέμα αυτό, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Αρχιεπίσκοπης Αθηνών, το οποίο όμως δρά πανελλαδικά,
και πιστοποιήσαμε με τη βοήθεια του Θεού τα δύο πρώτα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, διαβίου μάθησης δηλαδή, για την ψαλτική τέχνη, τα οποία προσεχώς θα λειτουργήσουν σε όλες τις Μητροπόλεις της Ελλάδας, συν Θεό, από τα οποία οι απόφοιτοι θα παίρνουν πιστωτικές μονάδες. Δηλαδή, θα λειτουργεί αυτό σαν πρόκριμα για να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους σε άλλα επίπεδα. Θεωρούμε ότι αυτό είναι μια ιστορική εξέλιξη για το χώρο μας. Δεν είναι η κατάληξη όλου του εγχειρήματός μας, αλλά σίγουρα είναι η αφετηρία του. Υπό την έννοια αυτή, λοιπόν, προσπαθούμε να μελετήσουμε όλες τις παραμέτρους εκείνες που θα μας φέρουν σε λίγο χρόνο, σε κάποια χρόνια, σε ένα ουσιαστικό σημείο, πώς να το πω, ορίμανσης. Για να μπορέσουμε μετά, έχοντας ήδη ακαδημαϊκά δικαιώματα και σωστή εκπαίδευση, να συστήσουμε και να ισχυροποιήσουμε ένα επαγγελματικό περίγραμμα του ψάλτη. Στην επαρχία, στην Αθήνα, οπουδήποτε, δικαίωμα να είναι ψάλτης το έχει οποιοδήποτε. Δεν υπάρχει ένας τρόπος με τον οποίο αποδίδεται το δικαίωμα του ψάλιν σε κάποιον. Το δίπλωμα της Βυζαντινής Μουσικής είναι γνωστικό. Δηλαδή, αποτυπώνει την επάρκεια τη γνωστική, όχι την επαγγελματική. Και για να μην παρανοηθεί αυτό που λέω, δεν εννοώ το επαγγελματικό δικαίωμα με τη μισθολογική του πτυχή μόνο. Εννοώ ποιος μπορεί να ανέβει στο αναλόγιο. Και για να σας κάνω ένα παραλληλισμό, επιτρέψτε μου να σας πω ότι ένας νομικός που τελειώνει τη νομική σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθήνας, για να γίνει δικηγόρος, παίρνει το εργασιακό δικαίωμα από το δικηγορικό σύλλογο, στον οποίο δίνει και εξετάσεις. Ένας μηχανικός από το τεχνικό επιμελητήριο. Ένας γιατρός από τον ιατρικό σύλλογο. Ο ψάλτης από πού το παίρνει? Από πουθενά. Άρα λοιπόν, για να δώσουμε έμφαση και αξία σε αυτό που κάνουμε, πρέπει πρώτα να το περιγράψουμε, να το οριοθετήσουμε και να το οριμάσουμε. Και δυστυχώς οι πρωτοβουλίες του παρελθόντος δεν λειτουργήσαν προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε μια ιδιαίτερη αγάπη για αυτό που κάνουμε, αλλά το βλέπουμε μόνο καλλιτεχνικά και επί το αναλογείο. Στην πραγματικότητα η ψαλτική έχει πάρα πολλές ενδιάμεσες και δευτερεύουσες πτυχές. Είναι η εκπαιδευτική πτυχή, είναι η διαχειριστική πτυχή, ο ψάλτης είναι και πολιτιστικός διαχειριστής. Ο ψάλτης είναι και παιδαγωγός. Ο ψάλτης είναι και μουσικός της κοινότητας. Ο ψάλτης είναι και θεολόγος, είναι και κατηχητής. Όλα αυτά πώς αποτυπώνονται στη σημερινή πρακτική? Πολύ σωστά, κύριε Πολίτη. Κατά τη γνώμη μου, δεν αποτυπώνονται και αποτελεί πεδίο δόξης λαμπρό και μαρτυρία πίστης για όλους όσους καταγινόμαστε με αυτό, να ασχοληθούμε για να το προκόψουμε, να το προωθήσουμε αυτό το πράγμα. Κύριε Πολίτη, ως πρόεδρος της ΟΜΣΙΕ, τι θα συμβουλεύατε στους ιεροψάλτες μας, οι οποίοι μας ακούνε και πανελλαδικά μέσω διαδικτύου, και μιλάμε για αυτούς οι οποίοι ναι μεν έχουν αναλόγια, αλλά δεν ασχολούνται ενεργά με τους κατατόπους συλλόγους ιεροψαλτών που υπάρχουν? Εγώ είμαι ο τελευταίος που μπορεί να κάνει παρενέσεις σε οποιονδήποτε. Ως πρόεδρος πάντα της ΟΜΣΙΕ. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η προσωπική μου μαρτυρία είναι ότι ενασχολούμενος ήδη από το 2000 με τη συλλογικότητα της ψαλτικής, δεν έχασα, αλλά κέρδισα. Και να σας πω 5 πράγματα που κέρδισα. Πρώτον, ήρθα κοντά και σε επαφή με μεγάλες προσωπικότητες του χώρου, τις οποίες υπό διαφορετικές συνθήκες δεν θα γνώριζα στο βαθμό που γνώρισα. Δεύτερον, βίωσα τη χαρά της συμμετοχής σε πολύ καλές χοροδίες και σε σχήματα που λειτουργούν μέσα στους συλλόγους, οι οποίες μεγάλη ευεργεσία δίνουν στους ψάλτες. Γιατί ακριβώς λόγω της ελλιπούς εκπαίδευσης που δεχόμαστε, στις χοροδίες και στα ψαλτήρια ουσιαστικά γίνεται η τριβή του ψάλτη. Το άλλο που κέρδισα είναι μία ισχυροποίηση της αξίας που θεωρώ ότι έχει αυτό που κάνω. Δεν είμαστε υπαλληπόμενα του καταλόγου. Είμαστε κοινωνικοί παράγοντες, είμαστε άνθρωποι μέσα στο σώμα της Εκκλησίας και αυτό πρέπει να αποτυπώνεται στη δράση μας. Διότι η Εκκλησία την ψαλτική ανέκαθεν την είχε ως κατηχητικό εργαλείο.
να σας υπενθυμίσω τα κάλαντα των Χριστουγέννων που λέει «Αν έχεις γιος τα γράμματα βάλτονε στο ψαλτήρι και πολύ να αξιώσει σωστά ο Θεός να βάλει πετραχύλι». Η Εκκλησία ανέκαθεν στην ψαλτική έβλεπε μια πάρα πολύ σημαντική συνεισφορά στη λειτουργική και στην κοινωνική πράξη της. Αυτό πρέπει να το επαναπροσδιορίσουμε με βάση τα σύγχρονα δεδομένα. Ένα θέμα που πρέπει να συζητήσουμε είναι πώς θα μπει η ψαλτική στα κατηχητικά μας. Πώς θα μπει μες στα σχολιά μας. Ένας άνθρωπος που... Ένα πράγμα που θέλω να πω στους ψάλτες είναι να μαζέψουν τα παιδιά στο αναλόγιο. Η ψαλτική δεν μαθαίνεται στην ενηλικίωση. Η ψαλτική μαθαίνεται όταν είσαι παιδάκι και μπορείς να απορροφήσεις το βίωμα και τη γνώση χωρίς να την κρίνεις. Δυστυχώς ένα παιδί που θα μπει στην εφηβεία θα αντιμετωπίσει όλο το φάσμα αυτό της πληροφόρησης και της σαβούρας που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Θα αισθανθεί το bullying από τα άλλα παιδιά στο σχολείο, πράγματα που τα ξέρετε κι εσείς πάρα πολύ καλά. Δυστυχώς πρέπει να δώσουμε μεγάλη έμφαση, όχι δυστυχώς, εν πάση περιπτώσει είναι μεγάλο και σημαντικό μέλημά μας να προσεγγίσουμε τα παιδιά όσο είναι μικρά. Αυτή είναι η μεγαλύτερη συμβουλή από την αγάπη μας και από την δοτικότητά μας για το χώρο που μπορούμε να πούμε. Όλα τα άλλα έρχονται. Γιατί αυτά τα παιδιά θα είναι συνέχεια δίπλα μας. Και επίσης ένα άλλο σημαντικό που πρέπει να πούμε είναι ότι προσπαθούμε να φτιάξουμε μουσικούς, ενώ δεν προσπαθήσαμε ποτέ να έχουμε ακροατές. Πρώτα θα μάθεις κάποιον να σε ακούει και μετά να γίνει μουσικός. Πολύ σωστά, κύριε Πολίτη. Κύριε Πολίτη, επειδή δεν μας φτάνει ο χρόνος, θα ήταν χαρά μας να σας ξαναέχουμε στην εκπομπή. Σας ζητώ συγγνώμη αν μονοπόλησα λίγο το λόγο. Δεν μονοπολίσατε, ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που είπατε. Μαζί σας, πραγματικά κάναμε μια προσπάθεια που θέλουμε να βρει ανταπόδοση και απήχηση στις κοινότητες, στις τοπικές. Είναι παρήγορο εξαιρετικά το γεγονός ότι στη Μητρόπολη σας ο Σεβασμιότατος, ο οποίος είναι ένας λαμπρός ποιμενάρχης, βλέπει με στοργή την ψαλτική κοινότητα και μάλιστα πήρε και την πρωτοβουλία να επαναδραστηριοποιηθεί και να αναγεννηθεί ο Σύλλογος Ιεροψαλτών. Γνωρίζω ότι έγιναν εκλογές εκεί προσφάτως και υπήρξε μια νέα διοίκηση, την οποία θέλω να συγχαρώ και από το βήμα αυτό που μου δίνεται, και θα είμαστε δίπλα τους σε οποιαδήποτε δράση, διότι η Σέρες είναι ένας χώρος και η Μακεδονία είναι ένας χώρος προνομιακός για την ψαλτική. Είναι η συμβασιλεύουσα. Και πρέπει να της δώσουμε ξανά όσο μπορούμε μεγαλύτερη έμφαση και μεγαλύτερη δυναμική. Κύριε Πολίτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ μέσα από την καρδιά μου. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή Ψαλτήριων Τερπνών με τον πρωτοψάλτη και καθηγητή Βυζαντινής Μουσικής Πέτρο Νικήτα έφτασε στο τέλος της. Να είστε καλά, η Παναγία μαζί σας. Ψαλτήριων Τερπνών. Το ύφος, το ήθος και ο ήχος. Χρώματα τέχνης απαράμιλης, διάκονη αναλογίου εκλεκτή, πνοές ενετικές, φωνές που ουρανοδρομούν. Ψαλτήριων Τερπνών. Μια εκπομπή για την μουσική των αγγέλων. Την θεόσδοτη βυζαντινή μουσική. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης και καθηγητής βυζαντινής μουσικής, Πέτρος Νικήτας.